κυρία. Επιστρέφουμε εδώ επί του πιεστηρίου. Είναι αρκετά τα μηνύματά σας. Είπαμε ότι δεν θα συζητήσουμε για το ενδεχόμενο χρεοκοπίας, γιατί μας λένε ότι είναι τρομολαγνικά σενάρια και δεν θέλουν να τα ακούν οι άνθρωποι και μην τους χαλάμε οι τραγιά. Τι πράγμα? Δεν θα κοιμηθούν. Καλά, δεν νομίζω ότι μας παρακολουθούν. Μα εγώ δεν νομίζω ότι θα πάμε εκεί. Δεν νομίζω ότι θα πάμε σε ευρωεκλογές. Εγώ νομίζω ότι δεν καταλαβαίνουν απολύτως τίποτα πλην ενός διάχυτου φόβου, ο οποίος δεν ξέρει που θα σκάσει. Λοιπόν, Μάκη, σε σένα. Μάλιστα. Λοιπόν. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, δεν το έχουμε πιάσει καθόλου, να συζητήσουμε λίγο τα μέτρα. Τα μέτρα λοιπόν που πρότεινε η κυβέρνηση είναι όλα φορολογικού χαρακτήρα. Είναι όλα φορομπηχτικά. Όλα. Ή ανεφάρμοστα. Και έχουμε και την πρόταση των δανειστών. Ανεφάρμοστα, συγγνώμη. Τα φορολογικά τα καταλαβαίνω. Θα τα εξηγήσω. Α, ποια είναι τα ανεφάρμοστα. Αυτό που λέει, ας πούμε, από τις τηλεοπτικές συχνότητες για τα κανάλια κτλ. Ναι, ναι. Ότι θα εισπράξουν 340 εκατομμύρια το 2015. Γιατί αυτό, γιατί. Διότι έχουν πει οι καναλάρχες όλοι ότι δεν πρόκειται να πληρώσουν. Και αν έρθουν να παίξουν, να ζητήσουν συχνότητες. Α, πολύ πιθανό, γιατί είναι και τεράστιο το τηλεοπτικό κοινό που μιλάει ελληνικά παγκοσμίως, περίπου 20 εκατομμύρια, και πιστεύω ότι όλοι οι μεγάλοι τηλεοπτικοί κολοσσοί παγκόσμιοι θα έρθουν, γιατί είναι τεράστιο το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Για σκέψου, 20 εκατομμύρια κοινό θα κάνουν τρελές επενδύσεις, να πάρουν τα ελληνικά κανάλια. Σκοπτικό σημείο. Στο... Ναι. Μα τι να πω. Άλλο ανεφάρμοστο. Λοιπόν, άλλο ανεφάρμοστο. Όλα αυτά που είδαμε για την πάταξη, ας πούμε, του λαθρεμπορίου καυσίμων. Το έχουμε ακούσει χρόνια και χρόνια. Τίποτα δεν πρόκειται να γίνει. Άλλο ανεφάρμοστο. Αυτό πώς το λες, τίποτα, τον ηλεκτρονικό τζόγο. 160 εκατομμύρια το 2015 και άλλα 361 εκατομμύρια του χρόνου το 2016, να είμαστε καλά. Λοιπόν, από πού θα βγουν αυτά? Από τον τζόγο, τον ηλεκτρονικό. Από τον τζόγο, τον ηλεκτρονικό. Ναι. Σας θυμίζω ότι εδώ και 5 χρόνια οι Ευρωπαίοι έχουν τα μάτια τους και οι δανειστές τους καλύτερους στην Ελλάδα. Ξέρουν τους ρυθμούς που λειτουργεί η δημόσια μηχανή. Ούτε το 2020 δεν θα βγουν αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, το μείγμα που προτείνουν οι Ευρωπαίοι τι είναι, για να συζητήσουμε λίγο για τα σοβαρά και να αφήσουμε τα οικοτολογικά, γιατί αυτά είναι μπροστά μας τώρα. Θα έχουμε καιρό να τα συζητήσουμε τα οικοτολογικά, διότι σας θυμίζω ότι, όπως είπε ο κύριος Φελέκης, τώρα συζητάμε για το μικρό πακέτο. Θα κλείσουμε το μικρό πακέτο και θα έχουμε να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις για το μεγάλο πακέτο. Διότι δεν μπορούμε να αντλήσουμε χρήματα από τις αγορές, άρα θα πρέπει να μας δώσουν πάλι οι Ευρωπαίοι αυτοί, όλοι οι κοτόφραγοι κτλ. Άρα θα συνεχίσει η συζήτηση γι' αυτό. Στο μικρό λοιπόν αυτό πακέτο, τι προτείνουν αυτοί? Προτείνουν ένα μέτρο, θέλω να το συζητήσουμε λίγο. Να πω εγώ τουλάχιστον πώς το βλέπω. Ναι. Το θέμα αυτό με το ασφαλιστικό. Το 1% λοιπόν λένε ότι πρέπει να περικοπεί. Στην αρχή είπανε ότι πρέπει να περικοπεί το ΕΚΑΣ. Αυτό είχαν πει στις 5 σελίδες οι δανειστές. Μετά είπαν ψέματα ότι εμείς δεν είχαμε πει μείωση συντάξεων κτλ. Είχαν πει μείωση συντάξεων χαμηλοσυνταξιούχου. Τι περιμένω εγώ λοιπόν από μια αριστερή κυβέρνηση? Από μια αριστερή κυβέρνηση περιμένω, τη στιγμή που έχω 1,5 εκατομμύριο ανέργους, για τους οποίους όλοι ενδιαφερόμαστε, για τους οποίους όλοι θέλουμε να αυξηθούν η δουλειά και κυρίως να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας. Και κάθε κυβέρνηση θα πρέπει να το βλέπει ακόμη και συμφεροντολογικά, να τους ξαναβάλει στην αγορά εργασίας, να τους παίρνει κάποιους φόρους. Λέω εγώ. Ούτε αυτό δεν έχουν σκεφτεί. Ούτε οι δεξιοί, ούτε οι αριστεροί. Χρειάζεται δουλειές. Ορίστε. Για δουλειές χρειάζεται δουλειές. Άρα λοιπόν, πάμε τώρα λοιπόν εδώ, Μάκη μου. Πώς θα φτιάξουν δουλειές, πώς θα κάνουν δουλειές? Θα κάνουν δουλειές με αυτά τα φορολογικά μέτρα, με τη φορολόγηση στις επιχειρήσεις 29% και με τις έκτακτες εισφορές στις επιχειρήσεις. Για πες μου εσύ, ποια επιχείρηση θα συνεχίσει να δουλεύει εδώ και δεν θα πάει στη Βουλγαρία, στην Αλβανία και οπουδήποτε άλλο που είναι 10-15%. Λοιπόν, πώς το σκοτώνει αυτό? Το σκοτώνει τέλεια. Σκοτώνει την επιχειρηματικότητα, σκοτώνει τις όποιες φορολογικές. Λεφτά που θα βρει. Μισό λεπτό. Εύκολη λύση δεν υπάρχει. Να συμφωνήσουμε σε αυτό? Συζητάμε το κακό, το πολύ κακό και το απευθέως σενάριο. Λένε λοιπόν αυτοί 1% να μειωθεί, σου λέω εγώ, από το ασφαλιστικό σύστημα. Εγώ λοιπόν θα πω μια ιδέα. Εδώ είσαστε, μπορείτε να με χτυπήσετε, να πείτε, να κάνετε, να δείξετε. Γιατί λοιπόν. Λεκτικά, Σωτήρη μου, λεκτικά. Μισό λεπτό. Το 1% σημαίνει, αν είναι οριζόντιο, σημαίνει 20% μείωση σε όλες τις συντάξεις. Δεν υπάρχει λόγος να γίνει μείωση σε όλες τις συντάξεις. Πώς όχι. Κάτσε, Χρήστο μου, να πω μια ιδέα. Περίμενα από μια ιδέα. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που παίρνουν συντάξεις 2,5 και 3 χιλιάρικα. Σε αντίθεση με αυτούς που είπε ο Γιώργος Κυρίτσης που παίρνουν 300 ευρώ. Λίγοι πια. Γιατί να παίρνουν λοιπόν αυτοί οι λίγοι, παιδιά μου, τα 2,5 και τα 3 χιλιάρικα και τα 2 χιλιάρικα, θα σας πω εγώ, σε εποχή κρίσης? Όταν άνθρωποι, ας πούμε, που ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες και πληρώναν την τσέπη τους πραγματικά. Ας διότι... πω εγώ τον αντίλογο. Κάτσε Νίκο. Κάτσε Νίκο. Η έρευνα της αφήστε να το πω. ΑΕΚΑΠ λέει μόλις το 9% των μισθωτών αμείβονται με πάνω από 2.000 ευρώ το μήνα.
Άστους του, λέμε για τους συνταξιούχους, Μάικη. Περίμενε, δεν είναι το ίδιο. Αυτοί οι μισθωτοί που αμείβονται με 300, 500, 2 χιλιάρικα, 1 χιλιάρικο, αυτοί οι μισθωτοί, αυτοί πληρώνουν τις συντάξεις. Σωστά. Όταν λοιπόν έχεις σε μια κοινωνία 1,5 εκατομμύριο ανέργους, 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν ευτυχώς ακόμη, λοιπόν και συνταξιούχους, καλός ή κακός, όσο και να το δούμε, θα έπρεπε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό. Όσο και να βάζουμε το κεφάλι μας μέσα στην άμμο, τα δεδομένα δεν αλλάζουν. Ορισμένοι θεωρούν, ο κύριος Στρατούλης, ο κύριος Ρωμανιάς κτλ. Και εκείνο και το άλλο, θεωρούν ότι αν κάνουν μια αναλογιστική μελέτη καινούργια, θα αλλάξουν τα δεδομένα. Άμα δεν θα αλλάξουν τα δεδομένα μια καινούργια αναλογιστική μελέτη, πώς θα το κάνουμε? Μακάρι να αλλάζανε. Μα δεν θα αλλάξουν. Τα δεδομένα είναι αυτά. Θα βάλουν την περιουσία που έχουν τα μία. Η αριστερή κυβέρνηση θα μπορούσε να πει 1500 ευρώ πλαφών σε όλες τις συντάξεις. Κανείς πάνω από 1500 ευρώ. Ας έχει 2, 3, 4, 5 ταμεία, 1, 2, 3 συντάξεις ευγενική. Ανεξαρτήτως του τι έχει δώσει. Ανεξαρτήτως του τι έχει δώσει. Τελείως. Τι να κάνουμε. Είναι σοβιετική οικονομία. Τι να κάνουμε. Αριστερή κυβέρνηση να σκάνει ένα σοβιετικό μέτρο. Μετά ο Γκάμπριελ που τους λέει κομμουνιστές. Πίστεψέ με, θα τους αποθεώσουν αν το κάνουν αυτό. Θα τους αποθεώσουν. Σαν ο άλλος δηλαδή 30 χρόνια πλέον εισφορέσει 3 ταμεία. Γιατί να του το κάνουν αυτό. Να του το κάνουν τι να κάνουμε. Εδώ ο άλλος δεν έχει να φάει. Να του το κάνουν τι να κάνουμε. Αυτούς, δηλαδή να επιβραβεύσουν τα εισοδήματα που δεν φλογούνται. Να τα βρουν όπως τα βρήκαν και οι προηγούμενοι. Να τα βρουν οι προηγούμενοι. Τα βρήκαν για να βρουν ένα σπίτι. Να τα βρουν αυτοί. Αυτοί οι οποίοι παίρνουν 300, 400. Εγώ δεν είμαι ταξιούχο και δεν είμαι ταξιούχο. Αυτοί που παίρνουν 300, 400 και 500 και 600. Ούτε συζήτηση. Μην το λες καν. Όχι, αυτοί λοιπόν. Μην αδικείς τον εαυτό. Δεν είπα εγώ αυτό. Τι είπα εγώ. Αυτοί που παίρνουν, οι περισσότεροι δεν έχουν καταβάλει εισφορές. Είναι προνοιακές και τέτοιες. Οι περισσότεροι. Η κοινωνία πρέπει να συνεχίσει δηλαδή, ενωμένη. Η μάνα μου, η οποία έχουμε όλη είναι, υποχρέωση. Ξέρω, Νίκο, έχουμε υποχρέωση η κοινωνία να είναι ενωμένη. Αυτοί, Νίκο, λοιπόν, Νίκο, αυτοί οι οποίοι εισπράττουν τα περισσότερα πρέπει στο βαθμό που είναι ισχυρότεροι να βοηθήσουν περισσότερο. Ποσοστό είναι αυτό. Έχει απόλυτο δίκιο, συμφωνούμε όλοι σε αυτό που δεν είπε κανεί. Α μην συμφωνούμε μόνο, να το κάνουμε κιόλα. Όχι, όχι. Α βάλουμε ένα πλαφόν 1500 ευρώ στη σύνταξη. Όχι, δεν είναι εντελώ λάθο. Ακούστε λοιπόν ποιο είναι το λάθος. Το λάθος κατά την άποψή μου. Όπως λέει ο Μάκης, το 9% είναι πάνω από 2.000. Λίγο δευτερόλεπτα θέλω είναι μόνο. Το 9% πάνω από 2.000. Άσε με δευτερόλεπτα. Μα ας το δευτερόλεπτα. Πει, και μα η πρόταση τη κυβέρνηση. Για να τα σταυρώνετε και απόψεις. Καταρχάς αυτό που λες είναι ανεφάρμοστο για άλλο λόγο. Είναι ανεφάρμοστο, το αποδεικνύει η επικαιρότητα. Αν γίνει αυτό, θα έρθει μετά από 6 μήνες στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Πριν παρανομήσω. Είναι καραμπινά το παράνομο. Και θα το γράψουν όπως το γράψα πριν. Θα του πάρεις μέσα από την τσέπη της ασφαλιστικής φορές. Έχει δίκιο. Δεν γίνεται δηλαδή. Μα γιατί προτρέχεις εσύ τώρα και πρέπει να καταλαβαίνεις το γνώμη. Το καταλαβαίνω διότι αυτό είναι πρόταση ισότητας. Είμαι σίγουρος ότι μπορεί η κυβέρνηση να επιχειρηματολογήσει με τέτοιο βαθμό ώστε να πείσει και τη δικαστική εξουσία ότι αυτό είναι προς όφελος όλων. Είναι το λεγόμενο κοινό δημόσιο συμφέρον. Ναι. Σωστά. Αφήστε λοιπόν να τελειώσω, ρε παιδιά. Να μας φέρει τις λοιπόν, κατάστασεις και αντιστοιχεία. Ακούει μια ώρα, δεν έχει μιλήσει, ας τον ακούσουμε να τελειώσει. Παρακαλώ, Μάικη, και παρακαλώ. Μάικη. Μα τι καλός που είσαι, Σωτήρη. Δεν είμαι ευχαριστώ καλός. Πολύ. Την αλήθεια λέω. Τι ευγενικός θέλω να πω ως οικοδεσπότης. Αυτό το οποίο θέλω να πω λοιπόν είναι το εξής. Από τη μία πρόταση της κυβέρνησης είναι γεμάτη με φορολογικά μέτρα. Φοροπηχτικές όλες τις προτάσεις. Σωστά. Οι Ευρωπαίοι, οι δανειστές, η Τρόικα, όπως θέλετε πείτε τους, έχουν και ένα μέτρο για μείωση των εξόδων, των δαπανών. Σωστά. Το μέτρο αυτό είναι αυτό για το ασφαλιστικό. Mm-hmm. Έχουμε άλλα μέτρα εμείς λοιπόν να συζητήσουμε. Θέλουμε να απολυθεί κόσμος. Εγώ δεν θέλω να απολυθεί κόσμος. Ούτε από το δημόσιο, ούτε από πουθενά. Μπορούμε να συνεχίσουμε με δικαιοσύνη μα όσο μπορούμε. Μα πώς δεν θα απολυθεί κόσμος. Όσο δίκαιο όταν είναι λοιπόν να πληρώσουμε έκτακτης φορά όλοι μας. Όταν προκαταβάλει το 100% Μάκη μου, όταν 29% όπως είπες εσύ πάει από το 26% στο 29%. Όταν θα βάλει όλα αυτά, τι θα κάνει η επιχείρηση. Σε 100%, σε 100 προκαταβολή. Τι θα κάνει η επιχείρηση. Δεν θα απολύσει κόσμο. Ασκός αυτό. Δεν θα κόψει μισθούς. Μάλλον δεν κατάλαβες. Μάλλον δεν κατάλαβες και πρέπει να το ξαναπώ. Κριτική ασκός αυτό. Συμφωνώ μαζί σου πλήρως. Με το επιχείρημά σου πλήρως συμφωνώ. Ότι αυτό είναι λάθος το θέμα με τις επιχειρήσεις. Όπως και αυτό που είπες όμως με τις συντάξεις. Γιατί? Είναι λάθος. Γιατί να μην το συζητήσω. Γιατί σου είπα πρώτον αυτοί οι οποίοι μειωθούν οι δαπάνες. Είναι χαμηλές. Θα μειωθούν οι δαπάνες. Δεύτερον, ο κύριος Μαχαίρας έχει πληρώσει τόσες χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο.
Η κυρία Δάμ, αυτό που δεν μας φάνουν ώρες. Όλοι μας. Δε, για τις ΔΕΚΟ και τα βάλτε λοιπά και τα αυτά τα ταμεία. Εσείς, για τις ΔΕΚΟ και τα ευγενή ταμεία. Ξαφνικά, ας τον Νίκο. Μια λογική είναι να φτωχύνουμε όλοι. Σηκώνει μεγάλη συζήτηση για το ποιος έχει πληρώσει. Και το δικό μου ταμείο δεν είχε ειδικό που έδινε. Εγώ σχεδόν με το μάκι. Δηλαδή θα χάσει, δεν μπορεί να χάνει μόνο ο Μπιμπρός. Ε βέβαια, μονίμως ο Μπιμπρός. Μάκι μου θα φτωχύνουμε όλοι. Για το ποιος έχει πληρώσει. Δεν έχει πληρώσει από τσέπη για συντάξεις. Δεν έχει πληρώσει από τσέπη. Δεν μπορεί να πεινάει ένας και ο άλλος να τρώει. Για να λέμε πράγματα που ισχύουν όμως και αμέσως και καθίδα σε εσάς. Στο ΤΕΒΕ για παράδειγμα, οι άνθρωποι οι οποίοι επέλεξαν 40 χρόνια να πληρώνουν από μόνοι τους. Επειδή με υδρότα και αίμα. Πώς είναι η maximum σύνταξη. Είναι μισό λεπτάκι, σε παρακαλώ να το πω αυτό που θέλω. Την υψηλότερη ασφαλιστική κλάση. Μάλιστα. Μην ξοδεύοντας, στερούμενο από τον εαυτό τους διακοπές και διάφορα άλλα για να πάρουν μια σύνταξη κάποια στιγμή. Και πώς είναι η υψηλότερη σύνταξη. Τι εννοείς. Η υψηλότερη σύνταξη είναι τώρα. Πόσο? 1.300 ευρώ είναι τώρα η υψηλότερη σύνταξη. Αυτοί δεν έχουν πρόβλημα. Θα έπρεπε να πάρουν 3.000. Εγώ σου λέω λοιπόν 1.500 ευρώ. Δίνανε ένα σκασμό λεφτά. Δεν έχει ακούσει. Και αυτό που λέει ο Νίκος είναι σωστό. Οι πιο χαμηλές συντάξεις δεν έχουν δώσει μία από εισφορές ποτέ. Εγώ δεν λέω να πεθάνω. Μα τι να δώσει ο άλλος με τον κόσμο. Εγώ δεν είμαι αναφέρον που είναι χαμηλές. Αλλά μην φτωχύνουμε και όλο τον κόσμο. Καταλαβαίνουμε ξανά. Για να πάρουμε και εμείς σύνταξη πρέπει να μειωθούν οι συντάξεις των υψηλών συνταξιών. Είναι αρχές όμως. Είναι βασικοί άξονες να μην πεινάει ο ένας και ο άλλος να τρώει. Δύσκολο και σοβαρό είναι. Την ερώτηση και αμέσως να τον έχει. Φτάσαμε στο σημείο όμως να κουβεντιάζουμε αυτά τα μέτρα τα οποία είναι χειρότερα από οτιδήποτε. Την ερώτηση σε ποιον την κάνει την ερώτηση. Ναι, αλλά αυτά τα μέτρα είναι που είναι πάνω στο τραπέζι, Νίκο. Δεν υπάρχουν άλλα μέτρα. Αυτά τα μέτρα συζητάμε. Είναι γενικότερη ερώτηση, αλλά την κάνω στο Μάκη επειδή ο Μάκης ξεκίνησε την κουβέντα. Έχει μία σημασία κάθε φορά που λέμε ότι τα χι λεφτά, τα ψι λεφτά θα τα εξοικονομήσουμε. 1,8 δις, ας πούμε, που είναι αυτή τη στιγμή το 1% του ΑΕΠ που έχει πέσει. Είναι ανάλογα πώς νοηματοδοτούμε την εξοικονόμηση. Διότι αν τα εξοικονομήσουμε και τα δώσουμε στο χρέος, τα αφαιρούμε από την εσωτερική κυκλοφορία. Τα αφαιρούμε από το μαγαζί. Τα αφαιρούμε από μια επιχείρηση. Άρα πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας το ένα πράγμα το οποίο είναι τουλάχιστον για μας που. Εσωτερικά θα γυρίσουν. Που είναι το Γιώργο, εσωτερικά θα γυρίσουν αυτά. Της δικαιοσύνης, ας πούμε, και της αναδιανομής. Και το δεύτερο είναι το θέμα της εσωτερικής κυκλοφορίας του χρήματος. Δηλαδή, αν μείνει όλη την Ελλάδα ένα 500 και το μοιραστούμε μεταξύ μας ισότιμα και δίκαια, δεν μας λέει το πρόβλημα. Κανείς δεν διαφωνεί, Γιώργη. Κανείς δεν διαφωνεί. Αλλά μια κυβέρνηση που έβλεπε ότι έρχεται ένα κόμμα στην εξουσία. Okay. Θα έπρεπε όλα αυτά τα πράγματα να έχει δώσει ένα πίνακα. Και εγώ ειλικρινά διαφωνώ. Δεν μπορεί. Έχει 5 μήνες διαπραγματεύεται και να μην έχει πει ποιες είναι οι θέσεις της. Δημοσιογράφοι είμαστε, δεν ξέρουμε ποιες είναι οι θέσεις της. Κάθε φορά που πάει έξω, δεν γυρίζει. Αυτά μου προτείνανε, αυτά εγώ έχω προτείνει. Νομίζω ότι αν μια κυβέρνηση κάνει δημόσια διαπραγματεύση. Όχι να πήγε στο Νικολαό. Να πήγε στο Νικολαό. Έγινε συζήτηση στη Βουλή και δεν ακούσαμε. Που εγώ πιστεύω, εντάξει, αυτό που λες δημόσια. Θα μπορούσε να καλέσει τον κάθε ένα αρχηγό στη Βουλή και να πω κύριε Σαμάρα, κύριε Θοδωράκη. Και γεννηματά σήμερα για Βενιζέλου. Μου ζητάνε αυτά. Εσείς που λέτε να μείνω. Μέχρι πού να πάω. Νομίζω ότι έγινε αυτή. Δεν έγινε. Πουθενά δεν έγινε. Ούτε στη Βουλή έγινε. Όχι, στη Βουλή δεν έγινε. Μάλιστα όλοι μαζί αποφάσισαν ότι δεν πρέπει να το δεχτούν αυτό. Όχι, στη Βουλή δεν είναι ένα άξονα ποιο είναι και πού να πιέσουμε και να είναι μια νέα γραμμή. Αυτό δεν έγινε μια σύντηση. Λοιπόν. Εκεί θα ήταν και εμφανιζόταν η χώρα και δεν θα μπορούσε ο κάθε αρχηγό να πει να κλείσει τα μάτια και να βγει να κατηγορεί. Αυτό που λέτε κύριε Κουρή, εμένα με οδηγεί στο ερώτημα, τι θα γινόταν λοιπόν εάν αντί τα κόμματα της αντιπολίτευσης να λένε ό,τι σου βάλουν μπροστά σου υπόγραψέ το, έρχονταν και λέγανε ότι αυτό το κείμενο, όπως είπαν στην προηγούμενη συζήτηση της Βουλής, το οποίο έχει παρουσιαστεί μπροστά μας, εμείς που εκπροσωπούμε το 100% του ελληνικού λαού, να πω το 94% πετάξουμε Χρυσή Αυγή απ' έξω, αν θέλετε, εμείς που εκπροσωπούμε το 94% του ελληνικού λαού, θεωρούμε ότι δεν είναι βάση συζήτηση και δεν το κουβεντιάζουμε. Νομίζω ότι αυτό θα είναι κάποιο αποτέλεσμα. Το ξέρουν, αυτό δεν το ξέρουν. Τα κόμματα ξέρουν ακριβώς τι ζητάνε έξω. Ναι, το κείμενο. Εδώ προηγουμένως μου τα ζητάνε τα κείμενα. Κύριε Χαριτάκη, για να ακούσουμε. Λοιπόν, για να τελειώνω. Λίγο δύσκολο. Ετησίως η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος δαπανά συνολικά 29 δισεκατομμύρια ετησίως για τις συντάξεις. Μόνο, παρακαλώ πάρα πολύ.
είτε αυτές είναι τα 18 δε προέρχονται από το ελληνικό δημόσιο, από τον προϋπολογισμό. Αφού τους έχει κουρέψει και ήταν και να σφάει στις φορές. Παράκληση. Από το 1974 και ποτέ δεν είναι τόκους. Ένα από τα δύο θέματα τα οποία απασχολεί τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους είναι, το ένα είναι πόσο θα μειωθούν οι υποχρεώσεις μας στο μέλλον. Δεν θέλει η κυρία Αδάμ το κούρεμα, δεν το λέω το κούρεμα. Θέλω χθες. Δεν με απασχολεί. Παρακαλώ. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να συλλέξουμε 3,6 δισεκατομμύρια. Το 1,8 λέμε να έρθει από το ΦΠΑ και το 1,8 να μειωθούν τα 29. Και όπως λέει το IMF, ας κάνει λάθος, θα ήθελα να μου το αποδείξει, δεν θα πειραχθούν οι συντάξεις των ασθενεστέρων μελών της κοινωνίας. Λέει ότι αυτό μπορεί να γίνει. Εγώ λέω ότι ας πούμε ότι δεν χρειάζεται να γίνει στο σύνολό του. Συγγνώμη, ξέρετε ποια είναι τα πραγματικά έσοδα που μπορούμε να έχουμε από το ΦΠΑ ετησίως? 24 δισεκατομμύρια. Ξέρετε πόσα εισπράττουμε? 13. Πού πάνε τα άλλα 24? Στις τσέπες κάποιων πάνε και πιθανόν για στο εξωτερικό. Δεν έχει μηχανισμό. Τι ορίστε? Όταν δεν έχει μηχανισμό. Δεν υπάρχουν μηχανισμοί. Οι μηχανισμοί είναι εύκολοι να εφαρμοστούν. Όχι, συγγνώμη. Οι μηχανισμοί δεν εφαρμόζονται, για να είμαστε ρεαλιστέ. Δεν εφαρμόζονται. Γιατί φταίει ο πολίτη. Θα φύγει. Φταίει ο πολίτη που δεν φταίει η αρμοδιότητα. Κύριε Κουρή, θα φύγει η αρμοδιότητα από το Υπουργείο Οικονομικών. Εκείνο είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να συλλέξει τα χρήματα. Δεν είναι ότι δεν έχουμε μηχανισμό. Είναι ότι το Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα οι εφορίες δεν θέλουν να αποδεσμεύσουν την ισχύ που έχουν στους ελέγχους που κάνουν για το ΦΠΑ σε όλες τις επιχειρήσεις της Ελλάδος. Μα γίνεται έλεγχος. Πουθενά δεν γίνεται. Επειδή δεν γίνεται. Ακριβώς. Πριν δύο χρόνια. Σας παρακαλώ. Το ΣΔΟΕ πήγαινε στην Αίγινα και στην Σαντορίνη. Με άλλα λόγια είπα το δικό μου. Με άλλα λόγια το δικό μου. Έχω, λοιπόν, είπα, υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει η κυβέρνηση γνωμοδότησε προς αυτήν την κατεύθυνση, θέλει να την κάνει αυτή τη δουλειά. Έχει σταματήσει. Άρα μην συζητάμε. Δεν διαλύσανε το εφοριακό μηχανισμό. Τι? Δεν πήρανε από το ΣΔΟΕ και τις πήγανε σε εφορίες. Μέσω των τραπεζών. Με ελέγχους που δεν έχουν παλιούς. Μέσω των τραπεζών. Πώς? Πάρα πολύ. Όταν πληρώνεις και όταν πληρώνεσαι. Όταν καταθέτεις. Και το ΦΠΑ πώς τον πιάνεις. Ακριβώς. Η καθάρις γίνεται στους λογαριασμούς της τραπέζας. Της εταιρείας. Όταν δεν πληρώνεις την ταβέρνα, τι θα γίνει? Αν δεν πληρώσεις την ταβέρνα, πού θα τα πάει τα λεφτά που εισέπραξε? Θα τα βάλει στο προσωπικό του λογαριασμό και εμφανίζεται την άλλη μέρα όταν δεν έχει προσωπικό εδώ λογαριασμό. Εδώ δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις λίστες, Γαϊντάκη. Εδώ μπορούμε να αλλάξουμε τις λίστες, η λίστα Λαγκάρτ, 10 χρόνια την έχουμε. Αυτό δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πώς δεν έχουμε τώρα? Το σύστημα δεν είναι θέμα στις εξωτερικές τράπεζες. Εδώ οι τράπεζες μεταξύ τους να δώσουν στοιχεία στο ΣΔΟΕ. Πέρασε διάταξη, κύριε Κουρή. Πέρασε διάταξη. Συζητάει αυτή τη στιγμή ένα τραπεζών με την ελληνική κυβέρνηση αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να λέμε όμως πως τον άμος. Ανοίγει τις σαμπάνιες και πληρώνει 6,5%. Και ο άλλος, σας παρακαλώ, και ο άλλος, το οποίο καταστράφηκε η παραγωγή του στη Θράκη, να πρέπει να πληρώσει για το μακαρόνι για 23. Σας παρακαλώ. Και τον άμος μπήκε στη ρύθμιση. Πάρα πολύ. Ήρθατε στα λόγια μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήρθατε στα λόγια μου. Ήρθατε στα λόγια μου. Εγώ θα διαφωνήσω. Για όλους σας. Μια στιγμή. Όταν στα 7 εκατομμύρια τα 4 είναι προς αυξήσεις. Και είναι μύθος ότι χρωστάνε 85 δις, τα 50 δις. Γιατί δεν δημιουργήθηκαν οι προσάσκησεις. Αντίσπρακτα και στον αιώνα των αιώνων, έτσι δεν υπάρχει περίπτωση. Πού πήγανε τα λεφτά? Πάντως, κύριε Χαριτάκη, πρέπει να κάνετε κάποιο λάθος. 29 δις για συντάξεις είναι... Είναι 16% του ΑΕΠ, σύμφωνα με όλα μας τα στοιχεία. 16% του ΑΕΠ, είτε 29 με 180 υπολογίες. 10 λένε ήταν εστές πάντως. Όχι, τα 10, τα 10 είναι... Όχι, 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 όχι. Το 10% είναι αυτά που πάει από τον υπολογισμό. Τελευταίο διάλειμμα, παρακαλώ. Από τον προϋπολογισμό. Λοιπόν, διαβάζω 2-3 μηνύματα για τις συντάξεις που έχουν στείλει. Εντάξει, έχετε δίκιο, ναι. Νόμιζα για τον προϋπολογισμό. Όχι, όχι, το υπολογισμό είναι 10%. Συμφωνώ, δεν το είπα, τα 18 εκατομμύρια. Λίγο σας παρακαλώ. Να ακούσουμε 2-3 μηνύματα από φίλους μας. Δεν πειράζει. Με τους δημοσιογράφους πάντα αυτό συμβαίνει, κύρα μου. Αν εξαιρέσει τον Άδωνη την περασμένη Παρασκευή που είχαμε τα απρόοπτα, με τους δημοσιογράφους γενικώς αυτό συμβαίνει πάντα. Δεν πειράζει. Συνηθισμένοι.
Μόνο ο... τον είχατε με δημοσιογράφους. Όχι, δεν είχαμε με δημοσιογράφους. Με τον Σπύρο Κοντζάκη και με Μαλιά Κουμπάρκη. Λοιπόν, πώς συνέβη. Έλατε, περίεργο. Συνονόματος με τον Λουτράκη, τι θα γίνει με τις διπλές και τριπλές συντάξεις των αιρετών, αν αυτές θα κοπούν, ρωτάει. Επίσης, από την Κοζάνη, άλλος φίλος. Το πρόβλημα του ασφαλιστικού είναι τα μεγάλα ποσοστά ενεργείας. Αυτό είναι δεδομένο. Από το Μαρούσι, εδώ μια φίλη, Πινελόπη, λέει να γίνει αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος ανάλογα με τα ένσημα που έχει κάποιος να παίρνει να ρίξει σύνταξη. Να γίνει δηλαδή ανταποδοτικό το. Και τι θα γίνει ο ΟΓΑ. Ο ΟΓΑ τι θα γίνει. Από το κυρία άλλο φίλο θα πρέπει να επικρατήσει η αναλογική σύνταξη. Προφανώς εννοεί την ανταποδοτική. Ό,τι έχει δουλέψει, αυτά να παίρνει. Αν συμβεί αυτό, όπως λέει ο καθηγητής, αυτοί που παίρνουν το προνοιακό επίδομα δεν είναι σύνταξη αυτό. Του ΟΓΑ τα 300 ευρώ. Θα ζουν. Τότε θα είναι κάτω από 300 ευρώ και εσύ. Ο φτωχό δεν είναι δυνατόν. Αυτό που δεν μπορεί να δουλέψει έχει πρόβλημα. Θα ζουν χωρί την Αυτό είπα. Μα αυτό το εξαιρεί εκ των προτέρων. Αυτό το πιώσουμε όλοι. Μα μαζί σα. Δεν διαφωνώ. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανεί από όλου μα. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Γιατί το λέει κόσμο πολλέ και εξηγεί. Αλλά απλώ ότι είναι να εξηγήσουμε ότι ανταποδοτικό. Δεν υπάρχει σε καμία χώρα του κόσμου. Ακριβώς. Δεν υπάρχει. Αλλού είναι η τριμερής χρηματοδότηση, αλλού είναι κεφαλοποιητικό, αφού το ένα ρούντο άλλο. Αλλά... σύνταξή σου είναι από ιδιωτικές. Ανταποδοτικό δεν είναι. Μόνο αν πας σε καταρρεύσεις. Υπάρχει το social security. Αυτό είναι την ασφάλιση, δεν είναι γιατί. Έχουμε καταφέρει πάντω. Είναι μόνο η ασφάλιση. Να βριζόμαστε μόνο εμεί. Και όλοι οι άλλοι με τιμή από εξωτερικέ χώρε. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι τέτοιο πράγμα. Δεν λέμε τέτοιο πράγμα, αλλά οι άλλοι το καταφέρνουν ενώ εμείς δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα. Όχι, λοιπόν, εκεί είναι μεγαλύτερη εκλέφτηση. Και άρα, με τις κυβερνήσεις. Τα υποβρύχια εμείς τα αγοράσαμε όμως. Εμείς τα αγοράσαμε. Δεν μας τα δώσαμε το ζόρι. Τόση ώρα κουβεντιάζουμε και είναι φορολογικά μέτρα. Δηλαδή αυτή η κυβέρνηση. Φορολογικά και φορολογικά. Συγγνώμη, αλλά ο Μάκης αυτό που είπε, ότι σε αυτές τις προτάσεις κυριαρχούν τα φορολογικά μέτρα, είναι αλήθεια, δεν ψέματα. Όχι, μόνο φορολογικά. Μα συμφωνώ εγώ. Μπορώ να σηκώσω το χέρι μου και να πω ότι διαφωνώ. Αλλά εξελέγει αυτή η κυβέρνηση. Εξελέγει αυτή η κυβέρνηση ακριβώς για άλλα πράγματα. Δηλαδή βλέπουμε τώρα. Βλέπουμε τώρα μνημονιακά μέτρα, φορομπηχτικά μέτρα, υπηρεσιακά μέτρα. Από τον Γιώργο τον Κυρίτσι θα ξεκινήσουμε. Χάσαμε λοιπόν, πέντε μήνες. Γιατί το προκαλέσαμε όλοι μαζί. Υπήρχε πριν πλούτος. Όχι, Μάκη μου. Ναι. Όλοι μαζί. Τους πριν τους καταδικάσαμε. Ότι εξήγηλαν. Ρε Μάκη, τους πριν τους καταδίκασε ο λαός. Αυτή η κυβέρνηση εξελέγει βάσει ενός προγράμματος. Και φτάσαμε τώρα να λέμε μακάρι το χαρτοβέλι. Εντάξει, Νίκο, δεν έσβησε το χρόνο. Διάλειμμα. Ξεκίνησε από το διάλειμμα. Πέντε μήνες. Νίκος καλοκαιρινός διάλειμμα. Δεν έχουμε χρόνο.